Εγώ λέω ότι θα ξεκινήσουν οι εκλογές 5 Δεκεμβρίου για το Κινάλ και το βράδυ, αν είμαι η επιλογή των πολιτών εγώ, ο χαιρετισμός που θα κάνω θα είναι ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ναι, εντάξει, μετά πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες να αλλάξουν ονόματα, σύμβολα, σημαίες. Αυτά δεν είναι δύσκολα. Θα επικυρωθούν. Κάπου τις έχετε τις σημαίες πάντως, κάπου τις έχετε. Όλα. Όπου πηγαίνω, επειδή είμαι φορέας αυτού του μηνύματος, έρχονται οι σημαίες μόνες τους. Ο κόσμος έχει φυλαγμένες. Και αυτό, επειδή δεν συνιστά επιστροφή στο παρελθόν, στο ΠΑΣΟΚ, αλλά επιστροφή με το ΠΑΣΟΚ, κάνει πάρα πολύ μεγάλη, πώς να πω, έχει πολύ μεγάλη επιρροή και δημιουργεί και ενθουσιασμό. Έχουμε ένα όνομα το οποίο κρίθηκε, επικρίθηκε, τώρα συγκρίνεται και υπερέχει. Γιατί να μην το προτιμάμε και να προτιμάμε ονόματα που έδωσαν άνθρωποι στο ΠΑΣΟΚ όπως το Κινάλ ή το Κίδησο, άνθρωποι ειδικά για το Κινάλ που φύγανε κιόλας. Δηλαδή βάφτισαν το κόμμα κάπως. Τον κύριο Παπανδρέου λέτε τώρα. Όχι. Μιλώ για ανθρώπους που είναι σε άλλα κόμματα. Mm-hmm. Ανθρώπους που είναι εκτός πολιτικής. Ποιος βάφτισε το κόμμα Κινάλ? Οι υποψήφοι, οι αρχηγοί του και εκείνοι οι οποίοι τελικά μετακόμισαν αλλού.